Έχουμε στο στούντιο παρέα, καλή παρέα, και έχουμε πάρα πολλά να κουβεντιάσουμε. Και χαιρόμαστε πολύ που στην πρώτη εκπομπή είναι εδώ κοντά μα ο κύριο Χρήστο Ταϊκούρα, ο υπουργό υποδομών και μεταφορών. Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα. Καλή ε, σα πρωί, πρωί σηκώθηκε ναι. με τον Πρωθυπουργό μαζί και με όλου του υπολείπου οι οποίοι βρεθήκαν στο αμαξουστάσιο, στο κοροπή. ήταν που ακριβώ. Κρυβώ στο κοροπί. Το κοροπί. Για να υποδεχθούν και να δουν και τα νέα τα λεωφορεία. Αναξίζουν τον κόπο. Είναι χρήματα δικά μα, θέλω να σα πω, του ελληνικού λαού. Να δούμε κανένα λεωφορείο τη προκοπή. Αυτά τα οποία έχουμε στο αστικό μα μεγάλο μας κέντρο, αλλά και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλε περιφέρειε, εκεί είναι εκτέλε όμω είναι ιδιωτικά. Θέλω να σα πω ότι έχουν γεράσει. Δεν πάνε πια τα έρμα. Κάποια από αυτά χαλάνε. Κάθε τέτοιο και λίγο έχουμε καμία πυρκαγιά, όπω είχαμε εκεί. Ήταν εκτέλε όμω στην παραλιακή. Θέλω να σα πω. Ελάτε να σα ακούσουμε, κύριε Σταγκρούα, τι, τι, τι θα αλλάξει. Μακάρι το πρόβλημα να ήταν μόνο η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, σε ό,τι αφορά την ηλικία του. Επιβεβαιώνω ότι ο μέσο όρο ηλικία στην Ελλάδα είναι 19 έτη, ναι. όταν στην Ευρώπη είναι 13 έτη. Για να κάνω, είναι για να κάνω την άσκηση πιο δύσκολη, το 39% του στόλου στην Αθήνα δεν είναι προσβάσιμο από Αμαία mm -hmm. σήμερα που μιλάμε. Τι έχει γίνει και τι προγραμματίζεται μέχρι το καλοκαίρι του 2025, και θα ήθελα σε τακτά χρονικά διαστήματα να λογοδοτώ προ την κοινωνία μέσα από εσά για το αν είμαστε συνεπεί σε αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Ήδη στην Αθήνα, και επιβεβαιώνεται από τους συμπατριώτες μας, 140 ηλεκτρικά λεωφορεία κυκλοφορούν. Σήμερα, με τον Πρωθυπουργό, δόθηκαν στην κυκλοφορία τα πρώτα 30 λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, πλήρως προσβάσιμα από την κοινωνία, για Ανατολική και Δυτική Αττική. Ναι. Μέχρι το τέλος του μήνα. Θα υπάρχουν άλλα 66 λεωφορεία σε συγκεκριμένες γράμμες, και μέσα στο επόμενο εξάμεινο θα είναι και τα 211 νέα λεωφορεία σε Ανατολική και Δυτική Αττική. Αυτό σημαίνει ότι τα παλιά θα αποσυρθούν ή θα μείνουν ναι, καθαρά. Να ολοκληρώσω πάνω λίγο, αν θέλετε, ναι. και αμέσω μετά θα απαντήσω και σε αυτό. Δηλαδή, να έχουμε Άρα είμαστε... πυκνότητα δρομολογίων. Ε, δεν είναι μόνο συνάρτηση του όγκου των οχημάτων. Ε, πρέπει να δει και οδηγού. Ναι. Καθόλου εύκολη άσκηση. Είμαστε 140 και 211. Έχουμε 300 λεωφορεία που την προηγούμενη Πέμπτη, πριν ξεκινήσει η σεζόν, η δική σα. Πήγαμε και υπογράψαμε στην ΟΣΥ και στο επόμενο τρίμηνο το 30% αυτών, εκ των οποίων 100 είναι ηλεκτρικά λεωφορεία, θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας. Άρα θα έχουμε επιπλέον 300 λεωφορεία leasing, εκ των οποίων 100 ηλεκτρικά, μέσα στο επόμενο τρίμηνο ως εξάμηνο. Mm -hmm. Και κλείνω την απαρίθμηση με άλλα 300 λεωφορεία φυσικού αέριου, τα οποία θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας μέχρι το καλοκαίρι του 25. Συμπέρασμα. Ναι. 950 λεωφορεία, νέα λεωφορεία, όλα προσβάσιμα για το σύνολο των συμπατριωτών μας, θα είναι στην υπηρεσία του Έλληνα πολίτη μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Αυτό σημαίνει ναι. ότι εν πολλής θα ανανεωθεί ο γερασμένος στόλος και θα είναι όλα τα λεωφορεία προσβάσιμα για αμαία. Ναι. Υπάρχει άλλος ένας διαγωνισμός που σήμερα, 26 του μήνα, ολοκληρώνει τη δημόσια διαβούλευση αυτού, για 700 επιπλέον λεωφορεία, εκ των οποίων τα 200 θα είναι τρόλεϊ, να ανανεώσουμε το στόλο των τρόλεϊ στην Αθήνα, και 50% λεωφορεία θα είναι υδρογόνου. Για πρώτη φορά μπαίνουμε και σε αυτό το καύσιμο. Δεν το φοβάστε. Όχι, δεν το φοβάμαι. Άλλωσε 30 ελληνικέ επιχειρήσει έχουν μπει στην κοιλάδα που χρηματοδοτείται από την Ευρώπη. Ναι. Και το πρώτο ερφοείο ναι. υδρογόνου θα κυκλοφορεί ζώνε στου Αθήνα το Σεπτέμβριο. Εγώ θέλω λίγο να σταθώ. Με Η αυτόν τον τρόπο... είναι αυτή ε, που μα λέτε, πράγμα. Υπουργέ. Παρ' όλα αυτά, ο καθένα που χρησιμοποιεί το μέσο μαζική μεταφορά για να πάει στον προορισμό του, μοιάζεται να φτάσει μια συγκεκριμένη στιγμή, μια συγκεκριμένη ώρα. Έχουμε ένα έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα. Πολύ καλά κάνετε. Και έχουμε την αντικατάσταση του απαρχαιωμένου στόλου που διαθέτουμε. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια τεράστια δυσκολία στου ελληνικού δρόμου. Θα πάρω το λεωφορείο και δεν ξέρω πότε, πότε θα φτάσω. Να ξεκαθαρίσουμε ότι το κυκλοφοριακό δεν είναι ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, είναι των περιφερειών. Παρά τα αυτά, υπάρχει μερίδιο ευθύνη του Υπουργείου σε ό,τι αφορά την ποιότητα του στόλου, την συχνότητα των δρομολογίων και την αξιοποίηση των λεωφοριοδρόμων. Θα πρέπει δηλαδή να μπορούν τα λεωφορεία να είναι καλύτερα, ώστε ναι. ο πολίτη να μπορεί να τα χρησιμοποιεί. Mm -hmm. Θα πρέπει τα δρομολόγια να είναι συχνότερα, mm -hmm. γι' αυτό και εμπλουτίζουμε και ενισχύουμε το στόλο, αλλά πρέπει να βρούμε και οδηγού. Εγώ θα το επαναλαμβάνω συνεχώ αυτό. Και ταυτόχρονα θα πρέπει η αξιοποίηση των διαδρομών που είναι για τα λεωφορεία να είναι με καλύτερου όρου, άρα χρειάζεται ναι. και καλύτερη αστυνόμευση. ήδη σε τέσσερι κεντρικού δρόμου τη Αθήνα πέρα από αυτά που κάνει η αστυνομία. Ο ΑΣΑ έχει βάλει συγκεκριμένε κάμερε και τα πρόστιμα πηγαίνουν με αυτοματοποιημένη διαδικασία στου πολίτε. Και θα αναλάβουμε το επόμενο χρονικό διάστημα συλλογικά ω κυβέρνηση, μαζί με το αρμόδιο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη, επιπλέον πρωτοβουλίε για να ενισχύσουμε την χρήση αυτών. Άρα. Την αξιοποίηση των πολιτών από αυτά τα μέσα. Είπατε λοιπόν για το κυκλοφοριακό ότι δεν ευθύνει τόσο πολύ τη uh, <συκλίδη> κυβέρνηση, του Υπουργείου. Είναι, όμως... είναι συλλογικό θέμα. <συκλίδη> ναι, εγώ θέλω να σα πάω λίγο πάνω, να σου πάω βόρεια. Εκεί να δείτε τι γίνεται με το flyover. Κυκλοφοριακό στη Θεσσαλονίκη, που πραγματικά αγανακτισμένοι Θεσσαλονική είναι έχουν φτάσει μέχρι εδώ. <συκλίδη> ε, οι ψυχολόγοι δουλεύουν με ραντεβού για να λύσουν τα προβλήματα, τα ανέβρα τα οποία του έχουν δημιουργηθεί. Το μετρό θα λύσει προβλήματα πότε θα κοπεί η κορδέλα επίσημα, πότε ξεκινάνε. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η δική μου εικόνα είναι λίγο διαφορετική από τη δική σας. Τι δεν έχει κίνηση. Θα, σα σας εξηγήσω. Μας βλέπουν πάνω. Βεβαίω. Ναι, και υπάρχει. πηγαίνω σε μηνιαία βάση. Ναι. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι στη Θεσσαλονίκη ήδη 110 ηλεκτρικά λεωφορεία κυκλοφορούν. Στην Θεσσαλονίκη <laughs> τα 110 λεωφορεία είναι το 1 τρίτο του στόλου. Ναι, το, το μετρό περιμένουν. αν μου επιτρέπετε, ναι. δεν είναι μόνο το μετρό. Μιλάμε για την καθημερινότητα του πολίτη. Ο Θεσσαλονικιάς έχει δίκιο να είναι αγανακτισμένος από την διαχρονική αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος ως προς τα χρονοδιαγράμματα. Έμα. Αλλά στα λεωφορεία είμαστε συνεπείς. Στο μετρό... Αυτό θα παραδοθεί τέλο Νοεμβρίου. Θα υπάρχουν σχετικέ ανακοινώσει. Τα λεωφορεία δεν είναι συνεπεί στη Θεσσαλονίκη, Υπουργέ, γιατί με Θεσσαλονικιά εσεί είστε συνεπεί ω προ τα χρονοδιαγράμματα. Αλλά πραγματικά, επειδή ήταν το μοναδικό μέσο μαζική μεταφορά των Ακριβώς. Θεσσαλονικαίων, οι άνθρωποι δυνοπαθούσαν και δυνοπαθούν ακόμη καθημερινά. Ήταν τα έργα του μετρό που έπρεπε να γίνουν για να ανασάνει η πόλη και απο να απο φτάσει στα σπίτια Αποκαταστάθηκαν δρόμοι. Απο Βεβαίω. Και η Εγνατία έχει. Σαφώς, μετά από πάρα πολλά σαφώς, σαφώς, α, αυτά, α, ακόμη α, τα δρομολόγια α, δεν είναι αυτά που μπορούν να εξελιχθούν. Ναι, γιατί θα πρέπει, όπω σα είπα, ανανεώνουμε το στόλο, ώστε ο πολίτη που χρησιμοποιεί το στόλο να έχει καλύτερε συνθήκε στην καθημερινότητά του. Αλλά χρειάζεται και εμπλουτισμό. Mm -hmm. Και μου κάνετε μια πολύ καλή πάσα. Σα μίλησα για οδηγού. Στον ΟΑΣΤ είναι ο μοναδικό φορέα που ενώ σε καθεστώ ειδική εκαθάριση και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ω Θεσσαλονίκη από το 2017, mm -hmm. κάναμε προσλήψει 150 οδηγών. Ξέρετε από πού ήρθαν οι οδηγοί οι περισσότεροι, mm -hmm. από τα κτέλ. Mm -hmm. Άδειασαν τα κτέλ και πήγαν στον ΟΑΣΤ. Δεν υπάρχουν ξαφνικά απεριόριστο αριθμό οδηγών Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετήσει mm -hmm. τον επιπλέον στόλο. Στο κυκλοφοριακό συνεπώ, για να μην αφήσω κάτι αναπάντητο, mm -hmm. το κέντρο τη Θεσσαλονίκη είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο. Πολύ καλύτερα. Γιατί υπάρχει και καλύτερη αστυνόμευση τη περιοχή. Mm -hmm. Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα είναι στον περιφερειακό εξαιτία τη δημιουργία του flyover. Άρα, να είμαστε ειλικρινεί, όταν λέμε κυκλοφοριακό στη Θεσσαλονίκη είναι το περιφερειακό κομμάτι, στο οποίο δεν υπάρχει ποτέ δημόσιο έργο αυτή τη έκταση που να γίνεται παγκοσμίω, και να μην επιφέρει μια επιβάρυνση στην καθημερινότητα του πολίτη. Μας το κρίσιμο θέμα. Τέλο Νοέμβρη είναι τα εγγένεια του μετρό. Περίπου τέλο νοεμβρίου. Να... νοεμβρίου. Και το flyover θα είναι έτοιμο το 2027. Ποιο είναι το θετικό στοιχείο στο flyover, Είναι ότι οι πολίτε βλέπουν με τα μάτια του την υλοποίηση του έργου. Αυτή τη στιγμή εργάζονται 250 άτομα mm -hmm. στον περιφερειακό τη Θεσσαλονίκη με περισσότερα από 80 βαρέα οχήματα. Άρα, παρά τα εμπόδια που κάθε φορά προκύπτουν στη Θεσσαλονίκη mm -hmm. από διάφορε. Πρωτοβουλίε που αναλαμβάνουν συλλογικότητε, το έργο πηγαίνει με ικανοποιητικού ρυθμού, θα πάει με ακόμα καλύτερο στο μέλλον. Και έτσι, αν προσθέσουμε το flyover, το μετρό, που και η επέκτασή του στην Καλαμαριά θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλο του 2025, mm -hmm. και τα ηλεκτρικά λεωφορεία τα οποία κυκλοφορούν και το νέο στόλο που προγραμματίζεται από ο ΣΕΦ και ο ΑΣΤ, νομίζω ότι η καθημερινότητα των πολιτών στη Θεσσαλονίκη θα βελτιωθεί περισσότερο. Όντω, υπάρχει επιβάρυνση κυρίω στο κομμάτι του περιφερειακού. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξαναρωτήσω, γιατί έρχονται και μηνύματα ε, για τα λεωφορεία. Μα είπατε ότι μέχρι το 2025 μα έχετε δώσει αριθμού ω προ τα νέα λεωφορεία τα οποία θα κυκλοφορήσουν. Συνολικά, ο στόλο των αστικών λεωφορείων που κινούνται στη χώρα μα, πότε θα έχει αντικατασταθεί πλήρω από τα νέα λεωφορεία, τα μιλά... πράσινα λεωφορεία. Ουσιαστικά μιλάμε για την Αθήνα. Α, για... Ναι. Για, γιατί ναι. στι άλλε περιοχέ οι περισσότερε είναι και ιδιώτε, οι εταιρείε είναι και ιδιώτε συντακτέ. Mm -hmm. Στην Αθήνα θα αντικατασταθεί πλήρω μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Το Γι' αυτό το 25. και σα είπα mm -hmm. ότι κάνουμε και έναν καινούργιο διαγωνισμό σύν 700 λεωφορείων, Όχι μόνο να ανανεώσουμε, αλλά και να εμπλουτίσουμε το στόλο των οχημάτων. Και παράλληλα με τη χρήση των οδηγών και την έβρεση οδηγών, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Όχι μόνο στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, μας... αλλά και στη συχνότητα λοιπόν, των δρομολογίων. Ρωτούν πάλι για, την, για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, δεν ξέρω, μα βλέπουν από πάνω. Ε, όσον αφορά την συχνότητα των δρομολογίων. Έχουν λέει πέσει έξω. Ισχύει αυτό. Ο στόλος είναι συγκεκριμένος. Ο αριθμό των οδηγών έχει αυξηθεί σημαντικά. 100... Εκατό... Τότε γιατί δεν δουλεύουν σωστά. Εκα... 150 ναι. επιπλέον πλέον οδηγοί. Ναι. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ακριβώς επειδή υπάρχει ανανέωση του στόλου και εμπλουτισμό. Ναι. Σήμερα που μιλάμε, τα οχήματα που είναι στους δόμους της Θεσσαλονίκης είναι περίπου 40%. Περισσότερα από ό,τι θα είναι από 1,5 έτο. Κάτι, κάτι αυτό δεν πάει καλά. που χρειάζεται να ναι. γίνει είναι τέλο Νοεμβρίου, όταν θα λειτουργήσει και το μετρό, οι γραμμέ που υπάρχουν των λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη mm -hmm. να είναι συμπληρωματικέ προ το Α, μετρό. Λοιπόν, αυτό... Αν αυξηθεί ε, τώρα... η συχνότητα λοιπόν. εκεί που δεν υπάρχει μετρό και εκεί που υπάρχει μετρό να μειωθεί. Πάμε λιγάκι στην Κρήτη. Αφήσαμε yeah. Θεσσαλονίκη, πάμε στο ΔΟΑΚ. Εκεί χάνονται ζωέ. Και εκεί υπάρχει ανακολουθία του πολιτικού συστήματο στι υποσχέσει που έχουν δοθεί στου πολίτε. Χάνονται νέα παιδιά. Έχουμε βαρύτατο φόρο αίματο. Από το 2018 μέχρι τώρα 110 άτομα έχουν χάσει τη ζωή του. Και θέλω να σα ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, πότε θα γίνει επιπλέον αυτό το οποίο χρειάζεται ώστε να μην χάνουμε κόσμο στην άσφαλτο. Νομίζω ότι υπάρχει μια δέσμευση τη κυβέρνηση και η οποία υλοποιείται να κατασκευαστεί ο ΒΟΑΚ. Ο ΒΟΑΚ είναι ένα δύσκολο, πολυσύνθετο έργο Πολύ μεγάλη έκταση, υπερδιπλάσια αυτού που λέγεται Πάτρα Πύργο, και το οποίο έχει σπάσει σε τρία κομμάτια για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Τα δύο έχουν ξεκινήσει να οι, οι πρόδρομε εργασίε. Ναι. Εκεί που υπάρχει ζήτημα είναι στο Χανιά Ηράκλειο, όπου η σύμβαση προγραμματίζεται για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ούτω ή άλλω, πέντε χρόνια είναι η, κατασκευή, η συμβατική κατασκευή αυτού του τμήματο. Άρα, ερχόμαστε ω κυβέρνηση και το επόμενο χρονικό διάστημα σχεδιάζουμε σε σημεία που μας έχει δώσει και η ελληνική αστυνομία. Μαζί με την εικόνα που έχουμε και εμείς οι ίδιοι ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, πρωτίστως για το τμήμα Κίσαμος Χανιά, όπου είναι στην προέδραση του έργου, να κάνουμε παρεμβάσεις, επιπλέον παρεμβάσεις, μέχρι να υλοποιηθεί το έργο. Παρεμβάσεις Αντίστοιχε αυτέ που έχουν γίνει στο Πάτρα Πύργο. Ναι. Το αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, κολονάκια δηλαδή. Όπου επιτρέπεται η προσπέραση. Ε, έχει δουλειά. Γιατί δεν γίνονται αυτά. Το παράδειγμα Πάτρα Πύργο είναι χαρακτηριστικό. Ω προ τη χρονική του διάσταση, αλλά και ω προ το αποτέλεσμα. Ω προ το αποτέλεσμα, είχαμε 14 θανατηφόρα δυστυχήματα το έτο. Έχουμε ένα. Και αυτό είναι από παραβίαση κοκ. Για να γίνουν τα κολονάκια που λέτε εσεί, σε μεγάλη έκταση, η διαδικασία κράτησε περίπου 1,5 με 2 έτη. Mm -hmm. Γιατί θέλει διεθνή διαγωνισμό. Και το το κόσμ... Για να μπει ένα κολονάκι, θέλει διεθνή διαγωνισμό. Δεν είναι... δεν... Προφανώ, γιατί είναι 30 εκατομμύρια. 30 δεν... εκατομμύρια μαζί με το οδόστρωμα που πρέπει να φτιάξει σε συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή... Άρα δεν είναι διαδικασία ναι. που πατά ένα κουμπί και γίνεται αμέσω. Σκοτώνεται ο κόσμο κάτω. Γι' αυτό και είπαμε ότι θα κάνουμε παρεμβάσει όπω κάναμε στο Πατραπύργο. Αλλά αν περιμένετε από εμένα που με ξέρετε χρόνια, ναι. να σα πω ότι αύριο το πρωί ξαφνικά θα υπάρχουν κολονάκια, σα έφερα το παράδειγμα του Πατραπύργο. Δεν θα υπάρχουν τα χρονοδιαγράμματα που υπήρχαν εκεί. Δεν θα κρατήσει όλη η διαδικασία 1,5-2 έτη. Θα είναι συντομότερη, αλλά δεν μπορεί <Κι> να γίνει χωρίς διαγωνισμό. Είναι μεγάλο το κόστος. Σας λέω ένα παράδειγμα: ήταν πάνω από 30 εκατομμύρια. Ναι, όμως, απαιτούνται παρεμβάσει γιατί το έργο το οποίο προχωρά <Κι> έχει μάς. συμβατικό χρόνο ολοκλήρωση που σα ανέφερα. Πάμε σε ένα θέμα Στην το οποίο... Κρήτη γίνεται κι άλλο ένα πολύ μεγάλο έργο. Αυτό το έργο, ΒΟΑΚ, στοιχίζει πάνω από. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Γίνεται και το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Γιατί η εικόνα. Εισαξίζει της αξίζει τη Κρήτη. Η εικόνα σήμερα του αεροδρομίου στο Ηράκλειο δεν περιποιεί τιμή στη χώρα. Αλλά όταν στο Ηράκλειο έρχονται 9,2 εκατομμύρια επισκέπτε από 8,7 εκατομμύρια πέρσι, διπλάση αυτών που πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Να για να έχουμε μια αίσθηση των αριθμών, mm -hmm. είναι Πραγ, πραγματικά αδύνατο να μπορεί να καταπληκθεί. Άρα υλοποιείται και αυτό το έργο. Το 35% στο Καστέλ έχει ολοκληρωθεί. Δεν είναι μόνο τα του Υπουργείου σα. Δυστυχώ μπορεί να μην ήμασταν εδώ ε, τον Αύγουστο, αλλά ζήσαμε και εννοείται παρακολουθήσαμε. Με... Ήταν γροθιά στο στομάχι για ακόμη μια φορά οι πυρκαγιέ. Εδώ στην Αττική, ένα μέτωπο το οποίο ξεκίνησε από το Βαρνάβα και έφτασε μέσα στον αστικό ιστό, την απώλεια μια συνανθρώπου μα. Χιλιάδε στρέμματα και πάλι κάηκαν. Πέρσι είχαμε τι πλημμύρε, Έχουμε τι φυσικέ καταστροφέ, οι οποίε δεν έχουν τελειωμό, και έχετε κληθεί και στην προηγούμενη διακυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και σε αυτήν να διαχειριστείτε αυτά τα, τα φυσικά φαινόμενα. Τα αποτελέσματα, οι αριθμοί, δείχνουν ότι δεν το έχετε καταφέρει. Οπότε... Και είναι και θέματα υποδομών, είναι θέματα φραγμάτων, είναι όλα αυτά τα οποία χρειάζονται. Αντιμετωπίζετε πολλά μέτωπα μαζί και δυστυχώ φαίνεται ότι δεν έχει αποτέλεσμα το σχέδιό σα. Νομίζω ότι και θα υπάρχουν τα στοιχεία στο τέλο του καλοκαιριού, όπω έχει πει και ο Πρωθυπουργό, και τα οποία θα παρουσιαστούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και θα δείχνουν τι επιτυγχάνουμε κάθε χρονιά, αλλά και πού υστερούμε, να. ώστε να βελτιώσουμε τι όποιε αβελητηρίε και τα ασφάλματά μα. Όμω, η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή έχουμε αναζητήσει ο Πρωθυπουργό και η κυβέρνησή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο π... κονδύλια όχι μόνο για τη διαχείριση της πράσινης μετάβασης, άρα για τα έργα στα οποία αναφέρεστε, αλλά και για την αντιμετώπιση σήμερα των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Στο πρώτο κομμάτι, στο βαθμό που έχει εμπλοκή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, υλοποιεί και δρομολογεί σημαντικά έργα για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα ίδρευσης, άρδευσης και αντιπλημμυρικά γενικώ σε όλη την Ελλάδα. Μόνο μέσα στο καλοκαίρι, Υπογράψαμε σύμβαση στην Ετωλοκαϊνανία, Υπογράψαμε σύμβαση στη Λευκάδα. Υπογράψαμε σύμβαση στη Λέσβο. Για να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια φράγμα. πολύ σημαντικά έργα, πρωτίστω φράγματα. Mm -hmm. Έχετε δίκιο, κύριε Ποφάντη. Στη Λέσβο, για παράδειγμα, είναι το φράγμα του Τσικνιά. Yeah. Πήγαμε και το υπογράψαμε πρόσφατα. Ταυτόχρονα. Περιμένει να άξω στο δικό τη φράγμα. Δεν έχετε υπογράψει εκεί. Εκεί. φράγμα Εκί... Εκί... του Εκεί θέλω να σα πω ότι πριν από μία εβδομάδα προχωρήσαμε τη συμπληρωματική σύμβαση έτσι ώστε μέσα στο Νοέμβριο. Να μπορέσει να ολοκληρωθεί και αυτό το έργο ω προ τη δρομολόγηση υλοποίησή του. Ναι, πράγματι. Και άλλε περιοχέ περιμένουν μπορώ, τα δικά του πράγματα. Μπορώ να σα πω Έχετε πού, και... μια σειρά It's από έργα υποδομών, θέλω να σα πω, που θα σώσουν την παρτίδα. Αλλά θέλει να τρέξετε τώρα, όχι χτε. Μισό λεπτό. Νομίζω τώρα με βοηθάτε σε αυτό το οποίο εγώ θεωρώ και Λευτάχη. πάντα λέω, λέω ρεαλισμό. Ναι. Γιατί μου αναφέρετε και θα μου δώσετε κι άλλη λίστα yeah. από νέα έργα. Mm -hmm. Ακόμα δεν έχουμε βάλει στη συζήτηση την συντήρηση των υφιστάμενων έργων υποδομών. Το οποίο δεν υπάρχει ποτέ προπολογισμό γι' αυτό. αυτό. Νερό δεν έχουμε. Γιατί δεν έχουμε. Έχουμε ανοίξει πολλά διαφορετικά μέτωπα. Και, και επίση δεν είναι μόνο το νερό, δεν έχουμε. Δεν, έχουμε, δεν μπορούμε να καλύψουμε τι ανάγκε άρδευση, όχι, όχι ίδρευση. Η άρδευση είναι ο κτηνοτροφικό τομέα και γενικότερα ο, ο τομέα αυτό τη αγροτική παραγωγή. Λέει ότι πεθαίνει. Οι άνθρωποι βγαίνουν και λένε: Πεθαίνουμε. Δεν μπορούμε, δεν θα έχουμε παραγωγή. Θα μου επιτρέψετε λίγο να μην πεταγόμαστε από το ένα θέμα στο άλλο για να έχουμε μια συνολική εικόνα. Ανέφερα μόνο μου θέματα ίδρυυση σε νησιά, άρδευση, τα φράγματα που αναφέρατε. Άρα, υπάρχει μια ενότητα υλοποίηση έργων. Το Υπουργείο Προδομών και Μεταφορών έχει μόνο τα έργα στρατηγική σημασία ω αντιπλημμυρικά. Τα άλλα είναι έργα των περιφερειών. Ναι. Εκεί υλοποιούμε ή και δρομολογούμε με βάση τι οικονομικέ δυνατότητε που έχουμε. Γιατί είπατε και την προηγούμενη ιδιότητα που είχα, οι πόροι δεν είναι απεριόριστη. Οι ανάγκε είναι απεριόριστη, αλλά οι πόροι δεν είναι απεριόριστη. Δεύτερη ενότητα. Οφείλουμε να συντηρήσουμε υποδομέ. Ξέρετε ότι στη χώρα δεν γνωρίζουμε πόσε γέφυρε έχουμε. Για πρώτη φορά κάνουμε μητρό γεφυρών. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν και κονδύλια για το θέμα που λέγεται συντήρηση. Και τώρα θα πεταχτώ εγώ σε ένα άλλο θέμα. Για πρώτη φορά κάνουμε παραχώρηση τη Εγνατεία για να συντηρηθεί ο δρόμο στη Βόρεια Ελλάδα. Η Εγνατεία δεν, δεν έχει συντηρηθεί. Άρα, θα πρέπει να συντηρηθεί. Και υπάρχει και μια τρίτη ενότητα, μην μας... Μη την προσπερνάμε με ευκολία, κοστίζει πάρα πολύ. Οι συνέπειε τη κλιματική αλλαγή. Όταν χρειαζόμαστε ω Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για τη Θεσσαλία, αυτό σημαίνει ότι 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ λείπει από κάπου αλλού. Όταν θα χρειαστούμε παρεμβάσει στα σχολεία στην Πεντέλη, αναφέρομαι στην και στον Ντάνιελ mm -hmm. και στην Πεντέλη, yes. σημαίνει ότι θα πρέπει να βρούμε του σχετικού πόρου για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι συνέπειε. Άρα, έχουμε. Νέα έργα υποδομών, συντήρηση φυστάμενων υποδομών, αντιμετώπιση των συνεπειών τη κλιματική αλλαγή. Mm -hmm. Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε ναι. με, βάση τους, με βάση του διαθέσιμου πόρου. Ναι. Αλλού έχουμε ταμείο ανάκαμψη και ανθεκτικότητα, το οποίο όμω τελειώνει. Αλλού έχουμε ΕΣΠΑ, αλλού έχουμε το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Και αλλού έχουμε την υπέρβαση των στόχων του κρατικού προπολογισμού, που μα δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε ένα κονδύλι για να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα έργα. Μάλιστα. Ο Κωστή Χατζηδάκη σα δίνει λεφτά, άμα θέλετε. Προ... έχουμε, μια εξαιρετική συνεργασία και αυτού η δουλειά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Την έχω <laughs> περάσει 8 χρόνια. <laughs> ναι. Άρα ξέρω πάρα πολύ καλά πώς είναι, πόσο δύσκολο είναι να μπορεί να συγκεράσει. Πολλέ διαφορετικέ προτεραιότητε Υπουργείων με βάση ένα συγκεκριμένο κρατικό προπολογισμό. Επειδή κλείνουμε, να κάνουμε και. Να, πω μόνο ναι. και, να αν, αν μου επιτρέπετε, ναι. μόνο και μια ναι. σκέψη για να ολοκληρώσουμε λίγο τι υποδομέ. Έργα όμω γίνονται και υλοποιούνται στα χρονοδιαγράμματά του, και μεγάλα και μικρά. Παράδειγμα, για όποιου αξίδεψαν φέτο προ Λευκάδα, ο οδικό άξονα από τον Ιανουάριο του 2024 είναι πάρα πολύ καλύτερο και ασφαλή. Όποιοι πήγανε φέτο το καλοκαίρι προ την Καλαμπάκα, θα διαπίστωσαν και την ασφάλεια και την ταχύτητα με τον Ε65. Άρα έργα υλοποιούνται, Μάλιστα. έργα με βάση το χρονοδιάγραμμα δρομολογούνται. Και ναι, χρειάζονται και πολλέ άλλε παρεμβάσει να αξιοποιηθούν. Πάντω, όλα αυτά τα κάνετε, μην έχοντα αντίπαλο αυτή την περίοδο, κύριε Σταϊκούρα, γιατί Πες τα δύο κόμματα τη αντιπολίτευση, και α μείνουμε περισσότερο στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχει απασχολήσει πάρα πολύ την επικαιρότητα τι τελευταίε μέρε. Ε, είναι σαν να μην έχετε αντιπολίτευση. Εσεί πώ νιώθετε γι' αυτό, πώ βλέπετε τι εξελίξει, πώ παρακολουθείτε τι εξελίξει στο Σύριζα, Δεν ασχολούμε καθόλου με τι εξελίξει στα άλλα κόμματα, αλλά έχουμε ένα αντίπαλο, πολύ σημαντικό που είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Και αυτός, αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα, το οποίο προσπαθούμε με μεθοδικότητα, ρεαλισμό και ειλικρίνεια προς τον πολίτη να επιλύσουμε. Αναδείξαμε σήμερα, μέσα από τις ερωτήσεις σας, Πολλά θέματα που καταδεικνύουν και τι συστηματικέ Δεν τα έχετε δε δε πάει παντού καλά, έτσι. Δηλαδή, α στο... Ακόμα δεν το έχουμε πιάσει το στο... στόχο. Ε, ε, Α πιστεύω... η φορολογία, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, σε αυτού του ανθρώπου, του μικρομεσαίου, πάλι δεν τα έχετε πάει καλά εκεί. Αναγα... Θα αναγκαστεί ο πρωθυπουργό Θεσσαλονίκη να τα αλλάξει. Ε, ήταν κι ένα τομέα δικό σα. Εσεί δεν με, πήγατε με, σε αυτό. Ναι. Γνω, Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι. Εσύ γιατί δεν, δεν πήγατε στι συζητήσει. Ναι. Συνήθω στι συζητήσει επικεντρώνομαι στα θέματα που έχω την πολιτική ευθύνη με βάση τι επιλογέ του. Ναι, αλλά περάστε από τον προηγούμενο υπουργείο. Το θα σχολιάσω και αυτό. Άρα, για παράδειγμα ανανέωση των λεωφορείων δεν έχει γίνει. Ε, το, 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 το είπαμε, το είπαμε αυτό. Όχι, μισό λεπτό. Αν... Δεν το είπαμε. Το είπαμε, το είπαμε, το είπαμε. Μισό λεπτό. Εγώ σα ρώτησα κάτι για του μικρομεσαίου. Με του μικρομεσαίου δεν τα έχουμε πάει καλά. Είπα, ναι. Δεν το είπαμε, είμαι πολύ συγκεκριμένο. Ναι, το 2009, αυτό δεν το έχουμε πει. Από το 2009 δεν έχει έρθει νέο λεωφορείο στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι γίνονται κάποια πρώτα βήματα. Περιμένουμε να τα χαρούμε. Το, το κομμάτι είναι πώ ακρίβεια. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Δεν τα έχουμε πάει Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα στο κομμάτι τη ακρίβεια. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε yeah. συλλογικά ω κυβέρνηση μια σειρά από πρωτοβουλίε που έχουν αναλυφθεί. Τα νοικοκυριά σα γύρισαν την πλάτη. Και οι μικρομεσαίε σα γύρισαν την πλάτη στι ευρωεκλογέ. Είπανε κακό ο τρόπο μα φορολογήσματα τα κομμάτια. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργό έχει τοποθετηθεί ω προ το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και οι κινήσει που θα αναλυφθούν θα τι δείτε το επόμενο χρονικό διάστημα από τα αρμόδια υπουργεία. Μάλιστα. Mm -hmm. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είστε καλά. Και υπάρχουν και πολλέ άλλε ενότητε που είμαι στη διάθεση να σας συζητήσουμε και έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο, όπω είναι η ηλεκτροκίνηση, mm -hmm. για παράδειγμα, που αφορά πολλού συμπατριώτε μα, οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση. Αλλά την επόμενη φορά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα, λοιπόν. Άρχομαι να να είστε καλά. καλά. Να